Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα και πάλι. Σήμερα άλλο ένα επεισόδιο στα εργαστήρια της 8 Pins. Μετά από την απήχηση που έχω δει ότι έχουν αυτά τα επεισόδια με τον Δημήτρη να σας δείχνουμε πώς να φτιάχνετε κονσόλες, πάμε σήμερα στο τρίτο επεισόδιο, το οποίο θα σας δείξουμε πώς, Δημήτρη, θα κάνουμε το μοντάκι τα 50-60 στο 32 επί, ώστε να συνεργάζεστε με το Mega Drive το 2. Όπως έχουμε δείξει στο προηγούμενο βίντεο, το έχετε δει πως γίνεται με το διακοπτάκι πίσω. Έτσι θα βάλουμε ένα διακοπτάκι σήμερα και στο 32 επί, ώστε να μπορούν τα παιχνίδια και από εδώ να κάνουν το ίδιο πράγμα. Να παίξουν και στα ταχύτητα, δηλαδή στα 60 Hz, αλλά να παίξετε και αμερικάνικα παιχνίδια στο ευρωπαϊκό, 32X. Πιστεύεις ότι η διαδικασία πρέπει να είναι πολύ γρήγορη σε αυτό, είναι, έτσι? Είναι απλή, λίγο παραπάνω προσοχή γιατί είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα, αλλά είναι πάρα πολύ απλή, θα το δείτε σε λίγο αναλυτικά. Ωραία, και αυτό καταρχήν το Antonio 32X, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Θάνο που είναι φίλος του καναλιού και μας το παραχώρησε, δηλαδή για να γίνει και επεισόδιο για το κανάλι, για να το δουν και οι φίλοι. Και θέλω να δω επίσης όταν θα το ανοίξουμε, αν η πλακέτα του 32X επάνω θα γράφει, παιδιά, Project Neptune. Το Project Neptune ήταν ουσιαστικά η κωδική ονομασία του 32X, πήρε ονομασία 32X. Και πολλοί λένε ότι σε πολλές πλακέτες είχε πέσει πρώτα αυτή η στάμπα και στα επόμενα μοντέλα έγραφε 32X. Για να δούμε το συγκεκριμένο θα είναι εδώ, θα το ανοίξουμε. Φύγαμε. Λοιπόν, πάλι για πιο άμεσα έχουμε αφαιρέσει τις βίδες για να το δείτε πιο γρήγορα. Ούτε εδώ τίποτα κρυφό, 4 βίδες στη γωνία. Εδώ στη μέση αυτό είναι πλαστικό, άμα το κουνήσετε λιγάκι έρχεται μόνο το εκτός. Το βγάζουμε στην άκρη, αφαιρούμε τις 4 βίδες και πάμε από την πάνω πλευρά τώρα. Το κρατήσουμε κάτω, πολύ εύκολα βγαίνει το μαύρο το καπάκι. Τώρα βγήκε κατευθείαν και εγώ μέσα το νιγελάκι γιατί έχουμε ξεβιδώσει. Γύρω γύρω πάλι εδώ θα δείτε τις βίδες. Δεν έχει κάτι κρυφό, ό,τι βίδα τη βρείτε την ξεβιδώνετε και αφαιρείτε αυτό. Μόλις αφαιρεθεί αυτό, έχουμε κλασικά δύο μεγάλες βίδες που θα δείτε δίπλα από την υποδοχή του παιχνιδιού και μετά υπάρχουν 4 βίδες, 1, 2, 3, 4 που θα τις δείτε μπροστά σας που και αυτές ξεβιδώνετε. Έτσι με αυτόν τον τρόπο το πάμε κάτω και μας έρχεται όλο στο χέρι. Μπορεί να γίνει δουλειά και χωρίς να τα αφαιρέσετε τελείως. Ο λόγος που θα τα αφαιρέσουμε τελείως είναι γιατί θα προσπαθήσουμε, επειδή λίγο που το περιεργάστηκα δεν μου άρεσε το κέλυφος και πώς καθότανε, να βάλουμε τον διακόπτη, θα βάλουμε πάλι έναν ονόν διακόπτη, αλλά σε πταρωτά αυτή τη φορά, να τον προσαρμόσουμε εδώ κάτω. Α, να μην φαίνεται, λες, να μην φαίνεται καθόλου, ναι, δηλαδή στο κενό που είναι, να είναι εδώ κάτω το διακοπτάκι. Ναι. Αφού έχει ήδη τα κενά και να πατάμε. Πολύ ωραίο, δηλαδή οι περισσότεροι τα κάνουν από πίσω και φαίνεται. Γιατί αλλιώς πρέπει να γίνει εδώ πάνω και θα πάει κάπου ψηλά αναγκαστικά. Ναι, πίσω το βλέπω. Οπότε ναι, δεν θα φαίνεται και τόσο ωραίο. Ναι, ισχύει. Οι περισσότεροι έτσι το κάνουν που βλέπω στο μπορεί να βγει, γιατί μπορεί να βγει εδώ στη γωνία. Ναι. Εδώ στη γωνία βγαίνει εύκολα. Ναι. Και μπαίνει μετά εδώ, αλλά το βλέπεις πάνω εδώ στη γωνία που μπορεί να βγει εύκολα. Mm-hmm. Επειδή δηλαδή έχει πολύ χώρο από κάτω και υπάρχουν διακοπτάκια, πιστεύω ότι εδώ θα μας μπει εύκολα και χωρίς να κάνουμε ζημιά ιδιαίτερη, δηλαδή λίγο θα το τροχίσουμε και θα μπει. Θα το δούμε σε λίγο στην πράξη. Ωραία. Και μετά εδώ θα ασχοληθούμε μόνο σε ένα σημείο. Δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις ένα zoom εδώ να το δούνε. Θα κάνω τώρα. Εδώ ακριβώς αυτό που φαίνεται είναι μια αντίσταση και δίπλα αν δείτε είναι κενό. Στην ουσία αυτό που κάνει τώρα είναι ενωμένο για να παίζει το ευρωπαϊκό. Αφαιρώντας αυτή την αντίσταση, μένει στον αέρα και εμείς θα βάλουμε ένα διακοπτάκι πάλι όπως κάνουμε στο Mega Drive, on-on, που ή θα δίνει τάση ή θα δίνει γύρωση, που όλα θα τα πάρουμε από εδώ. Ναι. Και στην ουσία θα πετάει απέναντι ή την επαφή που είναι ήδη ενωμένη ή τη δίπλα που τώρα δεν είναι. Και έτσι θα παίζει. Δηλαδή την αντιστασούλα θα αφαιρέσουμε και εδώ θα κολλήσουμε 3 καλωδιάκια. Ωραία. Είναι σχετικά εύκολο, λίγο προσοχή θέλει γιατί είναι πιο μικρό, είναι πιο μικρό, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Πιο πολύ ώρα θα φάμε με το διακοπτάκι δηλαδή παρά με τα καλώδια. Η πλακέτα γράφει πάνω Neptune κάτι κωδικό. Δεν βλέπω να γράφει κάτι, Sega λέει πάλι. Made in 94, Japan. NTSC. Κάτι για τον Άρη λέει, δεν ξέρω αν μπορεί. Καλά, εντάξει. Παιδιά, sorry, τον μπέρδεψα εγώ το Project Neptune. Είναι το Project Mars, συγγνώμη, τα μπέρδεψα αυτά τα δύο. Ναι, το βλέπουμε λοιπόν επάνω ότι γράφει Mars. Λίγο εδώ πιο εδώ.
Ναι. Αυτό λοιπόν είναι ότι έτσι ήταν η κωδική ονομασία του 32X πριν. Είχε πιάσει τότε η Sega όλους τους πλανήτες για τα project της. Και ναι, αυτό το 32X είχε αυτή την ονομασία. Τέλειο. Θα πάμε μέχρι τον Άρη δηλαδή. Πάμε μέχρι τον Άρη, ναι. Okay. Λοιπόν, το διακοπτάκι που θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη φορά είναι πάλι on-on, όπως και τα άλλα, δηλαδή από τη μία θέση on και από την άλλη θέση on. Αυτό λέγεται slide, επειδή κινείται με αυτή τη φορά, δηλαδή στην ουσία σέρνει. Και αυτό μας βολεύει εδώ, όπως είπαμε, για να το κάνουμε από κάτω. Εδώ, δείτε πώς ήτανε. Είχε ένα πλαστικό, είχε τρία σύνολο πλαστικά εδώ. Πήγα και έκοψα το ένα πλαστικό. Βγάζοντας λοιπόν αυτό το πλαστικό, θα δείτε ότι πάει και μπαίνει το κουμπάκι, μπαμ. Πάει και κάθεται πολύ ωραία. Από ότι με λίγη θερμόκολλα θα κάτσει jet. Αυτό που θα κάνουμε πρώτα, θα κολλήσουμε καλωδιάκι πάνω του. Για ευκολία εδώ χρησιμοποιώ ένα ψηλό, το οποίο είναι μαζί ενωμένα, για να μου κάτσει πιο μπαμ. Όπως έχουμε δείξει και στα παλιότερα βίντεο, καθαρίζουμε λίγο την κάθε άκρη στο καθένα, ώστε να μπορεί να πάρει λίγο κόλληση. Παίρνουμε την κόλλησή μας, το κολλητήρι μας και ξεκινάμε. Βάζουμε και λίγο κόλληση στο διακοπτάκι μας. Του βάζουμε λίγο βάρος να μας το κρατάει. Δυσκολεύει λιγάκι, αλλά δεν είναι στο χέρι του, θα το φέρουμε εκεί που το θέλουμε εμείς και όχι εκεί που θέλει να πάει αυτό. Κολλήσαμε πρώτα τα καλώδια, γιατί όπως είπαμε θα βάλουμε θερμόκολλα, οπότε θα μας πάει και στα καλώδια, γι' αυτό τα βάζουμε από πριν. Το φέρνουμε στο σημείο που θέλουμε, το κρατάμε λιγάκι εκεί με το χέρι μας και όπως είναι το κενό, θα βάλουμε λίγη κόλλα. Δεν είναι και βάλετε πολύ, γιατί ήδη κάθεται από μόνος του. Το κρατάμε λιγάκι σταθερά και περιμένουμε τώρα να κρυώσει η κόλλα. Λοιπόν, τώρα που έχουμε βάλει το διακοπτάκι όπως είδαμε από κάτω με την κόλλα στη θέση του, έχουμε φέρει την πλακέτα στη θέση της για να μπορέσουμε να κάνουμε λοιπόν τη μετατροπή. Όπως σας έδειξα και πριν, έχει μια μικρή αντιστασούλα εδώ την οποία πρέπει να αφαιρέσουμε. Δεν ξέρω τώρα κατά πώς θα φανεί καλά αυτό. Έχει καλό ζουμονίκος, ζεσταίνω και από τις δύο πλευρές. Ένα λάξ, μία από τη μία, μία από την άλλη. Και τσουπ, έφυγε. Ναι, φαίνεται. Και πήγε και αυτή άκλαυτη. Οπότε τώρα εδώ, όπως θα δείτε, τα δύο ποδαράκια από κάτω στην ουσία είναι ενωμένα μεταξύ τους. Αυτό με το δίπλα. Έχουν γραμμούλα και είναι ενωμένα, ενώ τα πέρατε είναι μόνα τους. Εδώ που είναι ενωμένα λοιπόν, θα κολλήσουμε το κεντρικό καλώδιο του διακόπτη, ενώ στο καθένα που είναι μόνο του, θα βάλουμε τα ακριανά του διακόπτη. Στα ακριανά δεν μας πειράζει η σειρά, έχουμε ετοιμάσει τα καλωδιάκια μας, τα έχουμε καθαρίσει. Τους βάζουμε και λίγο κόλληση για να μας βοηθήσει καλύτερα το κόλλημα και πάμε με όποια σειρά μας βολεύει. Με προσοχή
λιγάκι την κόλληση, να γίνει σωστή και να μην πηγαίνει σε άλλο σημείο. Το άσπρο έχω βάλει εγώ στη μέση στο διακόπτη, θα το αφήσω να το κολλήσω τελευταίο. Το μαύρο και το γκρι έχω βάλει σακριανά, οπότε έρχομαι εδώ, το μαύρο το έβαλα, έρχομαι εδώ, βάζω και το γκρι. Και έρχομαι και απέναντι και βάζω το λευκό. Και αυτή ήταν η μετατροπή η οποία χρειάζεται. Στην ουσία διακόπτης στη μία στιγμή θα δίνει κίνηση εδώ και θα πέσει στα 50, όπως είδατε που ήταν κολλημένο. Στην άλλη περίπτωση θα δίνει την ένωση εδώ, όπου θα παίζει στα 60. Το καλωδιάκι το αφήσαμε λιγάκι πιο μακρύ, δεν επηρεάζει κάπου. Το βάζουμε κάτω και με την αντίστροφη σειρά όπως ξεμοντάραμε, θα πάμε τώρα και θα μοντάρουμε. Αυτή ήταν η μετατροπή μας, είναι κάτι πάρα πολύ απλό, μην το φοβηθείτε καθόλου, πολύ εύκολα και γρήγορα μπορείτε να το κάνετε. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν πολύ απλό, ο Δημήτρης μας το έδειξε, ουσιαστικά είναι πιο πολύ μια κόλληση παρά πιο πολύ παίρνει όλη η ώρα το λύσε βέσε του μηχανήματος. Ο Δημήτρης έκανε πολύ ωραίο διακοπτάκι την πατέντα, η οποία είναι από κάτω όπως είδατε, δεν είναι ας πούμε ένας διακόπτης από πίσω όπως είναι τα περισσότερα. Πολύ όμορφη αυτή η δουλειά, stealth ας πούμε, χωρίς να φαίνεται ότι είναι κάτι πειραγμένο, σπαγμένο. Πολύ όμορφη δουλειά του Nate Pins. Παιδιά, γενικά να ξέρετε το 32X, επειδή έχει άλλη πλακέτα και τα λοιπά, σαν 30 διάμπιτο έτσι, processing unit και τα λοιπά, έχει καλύτερο video encoder και audio τσιπάκι, οπότε τα Mega Drive τα παιχνίδια σας μπορούν φυσικά να παίζουν, για όσους δεν το ξέρουν, επάνω στο port του 32X, μπαίνουν δηλαδή κανονικότατα και παίζουν κάπως upscaled. Όχι τόσο πολύ σε θέμα ανάλυσης, αλλά σε θέμα εικόνας και ήχου. Είναι πολύ ανώτερο αυτό που βγάζει το video encoder του 32X και φυσικά αν έχετε και ένα aftermarket RGB καλώδιο νέας γενιάς, το οπτικό και το ακουστικό κομμάτι είναι κατά πολύ αναβαθμισμένο με ένα 32X πάνω στο Mega Drive σας. Γενικά δεν έχει πάρα πολλούς τίτλους σαν μηχάνημα, περίπου 54, πολύ λίγα αντίτυπα, ψηλές οι τιμές, αλλά τουλάχιστον με το Region Mod μπορείτε να πάρετε αμερικάνικα παιχνίδια σε πολύ καλύτερες τιμές από ότι τα ευρωπαϊκά. Γι' αυτό μετράει πάρα πολύ αυτή η πατέντα, αλλά και φυσικά να παίξετε και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια σε 60Hz ακόμα πιο γρήγορα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και follow τη σελίδα της 8Pins και στο Facebook και στο Instagram. Ό,τι θέλετε ο Δημήτρης μπορεί να σας βοηθήσει να κάνει mod τις κονσόλες σας, δεν μην διστάσετε. Και νομίζω φτάσαμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Δημήτρη, θες να πεις κάτι για το μηχάνημα? Όχι, με κάλυψες πλήρως. Τον κάλυψα. Πιστεύω το βίντεο να ήταν και αυτό αναλυτικό. Όπως πάντα πιστεύω και εγώ. Και θα πάμε στα σχόλια. Ναι, θα περιμένουμε τα σχόλιά σας για αυτό το ωραίο mod και πάμε και λίγο για να το δείτε στο δικό μου game room, γιατί ο Θάνος δεν μας είχε φέρει τα καλώδια σύνδεσης. Πάμε να το δούμε στο δικό μου χώρο πόσο γρήγορα θα παίξει με κάποια δικά μου παιχνίδια. Φύγαμε. Λοιπόν, και εδώ βάλαμε το παιχνιδάκι Star Wars συγκεκριμένα, το arcade. Παρατηρώ, η αλήθεια είναι έτσι, κάποια αύξηση. Από πίσω μου, μερικά τάι. Υπάρχει ένα ποσοστό αύξησης λόγω των Hertz, αυτή τη στιγμή τρέχει δηλαδή στα 60 και το Mega Drive και το 32X. Η δοκιμή γίνεται σε PAL παιχνίδι,
γιατί δεν έχω αμερικάνικο 32X Game να δείχνω δηλαδή θα έπαιζε στο PAL, αλλά το καταλαβαίνω από τη διαφορά που υπάρχει στο PAL παιχνιδάκι. Πιο ήχος, πιο έτσι όμορφος. Να πω ότι το παιχνίδι και το Sega 32X είναι συνδεδεμένα σε μια Sony Trinitron του 2003, συνδεδεμένη με το καλύτερο aftermarket RGB καλώδιο της αγοράς, τα RGC Game στα αγγλικά. Η εικόνα δηλαδή και ο ήχος είναι φανταστικά και το αποτέλεσμα αυτό είναι ακόμα πιο όμορφο με το Region Model 32X που τρέχει με 10 Hz παραπάνω τη φάση. Εδώ ένα τα TIE Fighters, το X-Wing, ας κατεγραφήσει. Πάμε λίγο γκάζι, ή έχουν μείνει ακόμα, αυτό λέει. Παίζουν λίγο κρυφτό στο ραντάρ, έλα, έλα μανούλα μου. Έλα, φρένο, φρένο, πένα μπροστά μου, τίποτα στο ραντάρ. Έλα ρε μπινέ που έλεγε και ο πιλότος αν έβρε κάτσει τότε την ατάκα. Τον έχω κλειδωμένο τον μπινέ. Λοιπόν, εντάξει έχει μια τελευταία τώρα και μας κάνει το δύσκολο. Αυτό είναι τέλειο παιδιά, με το τραβάω άλλο. Έχει όντως μια ωραία διαφορά στο μοντελισμό του 32X. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Φασούλα που έδωσε το 32X του για να το μοντάρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ξάδερφο Δημήτρη από την 8Pins για άλλη μια καταπληκτική δουλειά και ένα όμορφο do it yourself επεισόδιο. Πιστεύω να βοηθήσει τους φίλους του Καναγιού που έτσι πιάνουν λίγο τα χέρια τους και γουστάρουν να πειραματιστούν. Εννοείται, περιμένω το like σας, το subscribe σας όσοι έρχεστε πρώτη φορά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά και keep it running, guys!